Κύριε Υπουργός. Πέρασαμε 10 πάρα πολύ δύσκολα χρόνια, τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, και πρέπει από αυτά τα 10 χρόνια να βγάλουμε κρίσιμα και χρήσιμα συμπεράσματα και διδάγματα. Ο καθένας από τη σκοπιά του. Και το ερώτημα, ιδίως στον προϋπολογισμό, είναι τι θέλουμε για την πατρίδα μας για το μέλλον. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια βιώσιμη και ανθεκτική χώρα, μια χώρα που να μπορεί να αντιμετωπίζει τις κρίσεις, μια χώρα που να μπορεί να προγραμματίζει και να κάνει απολογισμό. Χώρα ανθεκτική για τα ζητήματα της οικονομίας και τις γεωστρατηγικές ανακατατάξεις, για τα μεγάλα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, για τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, για τις τεχνολογικές προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, για το κρίσιμο ζήτημα του δημογραφικού. Αναφορικά με το ζήτημα της οικονομίας, η χρεοκοπία και τα μνημόνια άφησαν πίσω τους οικονομικά και κοινωνικά συντρίμμια, μια κοινωνία λαβωμένη και ισοπεδωμένη. Κερδίσατε τις εκλογές με σημαία τη μεσαία τάξη. Αυτός ο προϋπολογισμός είναι που ανταποκρίνεται στα αιτήματα και στα ζητήματα της μεσαίας τάξης? Αυτό έχετε να τις πείτε. Η οικονομία μπορεί περισσότερα και καλύτερα για τη μεσαία τάξη. Κάνετε όμως συγκεκριμένες επιλογές για να ευνοήσετε τους πολύ ισχυρούς. Χάσατε, δυστυχώς, και το λέω και το εννοώ, στην αρχή αυτής της θητείας μια τεράστια ευκαιρία αναδιαπραγμάτευσης του πλεονάσματος του 3,5%. Και γι' αυτό φέρνετε πλεόνασμα 3,5%. Σας δώσαμε έτοιμο το 2,5% και θα σας στηρίζαμε ειλικρινά, όχι με το γερούν γερά, αλλά ειλικρινά, προκειμένου να μπορέσει η χώρα να χαμηλώσει τα πρωτογενή πλεονάσματα. Το αφήσατε μετά, διότι λέγατε ότι πρέπει να αποκατασταθεί η αξιοπιστία της χώρας. Όταν φύγαμε εμείς από τη διακυβέρνηση της χώρας, το επιτόκιο δανεισμού ήταν στο 2%. Σήμερα λέτε ότι είναι στο 1%. Σε όλο τον κόσμο, οι μόνοι που δεν θεωρούσατε την Ελλάδα αξιόπιστη τον Ιούλιο του 2019 ήσασταν εσείς. Μια χώρα που δανείζεται με 1 και 2% είναι μια χώρα αξιόπιστη. Πώς όμως να μπορέσετε να θεωρήσετε εσείς την Ελλάδα αξιόπιστη, όταν μέχρι τις 7 Ιουλίου λέγατε τις ανοησίες περί τετάρτου μνημονίου? Αλήθεια, κύριε Σκυλακάκη, ο προϋπολογισμός που θέλετε να ψηφίσουμε αύριο είναι μνημονιακός του τετάρτου μνημονίου ή είναι προϋπολογισμός ελεύθερος από μνημόνια? Έχετε λοιπόν συγκεκριμένες προτεραιότητες. Θέλετε να δώσετε λίγα, θέλετε να δώσετε πολλά στους πολύ ισχυρούς και λίγα ή καθόλου στη μεσαία τάξη και στους αδύναμους. Αυτή είναι η δεξιά και αυτή ήταν πάντα και στην Ελλάδα και διεθνώς. Γι' αυτό δεν κάνετε κουβέντα για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Γι' αυτό δεν υπάρχει πουθενά στο πρόγραμμά σας το ζήτημα της κατάργησης φοράς αλληλεγγύης. Γι' αυτό σιωπάτε και προσπαθήσετε να σκεπάσετε το ζήτημα με την αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Γι' αυτό δεν γίνεται κουβέντα, ακόμα και στα μίντια, για το νέο ασφαλιστικό που αυξάνει εισφορές. Η χώρα, βγαίνοντας από τα μνημόνια, έχει ανάγκη από άμβλυνση των ανισοτήτων. Και εσείς τις διευρύνετε. Η χώρα μπορεί περισσότερα για τους πολλούς και το δείξαμε εμείς σε πολύ δυσκολότερους καιρούς. Δεν είναι όμως μόνο τι συζητιέται μέσα στη χώρα. Υπάρχουν σημαντικές ανακατατάξεις. Έχουμε το Brexit. Κύριε Σκυλακάκη, έχετε υπολογίσει την επίδραση του γρήγορου Brexit, το οποίο προγραμματίζεται στην επίδραση της ελληνικής οικονομίας? Ποια είναι η επίδραση για τις εξαγωγές? Ποια θα είναι η επίδραση για το ΑΕΠ? Και να σας πω και κάτι. Ειλικρινά το σκεφτόμουν χθες το βράδυ και στεναχωριόμουν. Λέω, κοίτα να δεις, στη Νέα Δημοκρατία η Βρετανική δεξιά κατέγραψε μια σαρωτική νίκη προχθές στις εκλογές. Και δεν έχω δει έναν από τη Νέα Δημοκρατία να πει μπράβο ρε παιδί μου, συγχαρητήρια, τα αδελφάκια μας στη Μεγάλη Βρετανία κερδίσανε. Ξέρετε γιατί δεν μπορείτε να το πείτε? Διότι αν το πείτε, ομολογείτε ότι το ξύλωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι με βασική ευθύνη μια πολιτική η οποία ακολουθείται από τη δεξιά πολιτική οικογένεια και στην Ευρώπη και στη Μεγάλη Βρετανία. Γι' αυτό δεν μπορείτε να βγείτε να πανηγυρίσετε και μόνο όλοι όσοι γράφουν κάνουν σχόλια για το γεγονός ότι η δική μας ευρύτερη πολιτική οικογένεια έχει αρνητικό αποτέλεσμα εκεί. Έχετε λοιπόν υπολογίσει
τι συνέπειες θα έχει αυτό στην επιβράδυση της Ευρωζώνης και τι συνέπειες θα έχει αυτό στην ελληνική οικονομία. Για να πάμε και στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, τα οποία είναι κορυφαία. Εκεί πραγματικά φαίνεται ότι είμαστε διαφορετικοί, τελείως διαφορετικοί. Δείτε εμάς στα ελληνοτουρκικά και θυμηθείτε τον εαυτό σας στις πρέσπες. Εμείς προσπαθήσαμε, με βάση το εθνικό και πατριωτικό συμφέρον, να βάλουμε μια τάξη στην ευρύτερη περιοχή. Εσείς χαλάσατε τον κόσμο, κάνατε συλλαλητήρια, είπατε του κόσμου τα ψέματα και πείτε μου τώρα, ένα χρόνο σχεδόν μετά από τη συμφωνία των Πρεσπών, είναι καλύτερα να πετούν πάνω από τη Βόρεια Μακεδονία ελληνικά F-16 ή είναι καλύτερο να πετούν τουρκικά? Νομίζω ότι είναι καλύτερο να πετούν ελληνικά, τώρα που οι Τούρκοι έχουν αυτή την ευρικότητα και την επιθετικότητα. Δεν βγήκε και δεν θα βγει κανένας από το ΣΥΡΙΖΑ να σας πει ότι προσπαθείτε να ανταλλάξετε τα ελληνοτουρκικά με τις συντάξεις, όπως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έλεγε από αυτό εδώ το βήμα ότι εμείς ανταλλάξαμε τη συμφωνία με τις συντάξεις, και δεν θα αμφισβητήσουμε τον πατριωτισμό σας, όπως κάνατε εσείς προκειμένου να μας κοντίνετε και να προσπαθήσετε να δημιουργήσετε μια τέτοια ατμόσφαιρα. Αλήθεια όμως για τα προχθεσινά, γιατί πανηγυρίζετε? Για να το παίξουν τα κανάλια? Είναι στόχος για την Ελλάδα οι κυρώσεις, ναι ή όχι? Ανεξάρτητα αν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, οτιδήποτε. Το πετύχαμε, ναι ή όχι? Είπε ο κύριος Δένδιας το πρωί να μην πιέζουμε. Κοιτάξτε, τα σεβόμαστε όλα, αλλά νομίζω ότι το τελευταίο το οποίο μπορείτε να ζητάτε είναι στο τέλος να μην μιλάμε. Εμείς λοιπόν θα στηρίξουμε την εθνική προσπάθεια και το δίκαιο της χώρας. Πηγαίνω στο κρίσιμο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και θα κλείσω με αυτό. Είναι η μεγάλη πρόκληση. Όλες οι υποδομές που έχουμε σήμερα, η λειτουργία του αγροτικού τομέα, του τουρισμού, το ενεργειακός κόστος, οι μεταφορές, αλλάζουν τα πάντα. Έχει σχέδιο η χώρα συγκεκριμένο σε κάθε τομέα μετάβαση στη νέα εποχή? Όχι. Να το ομολογήσουμε και να κάτσουμε ο καθένας από το χώρο του και από το κόμμα του και όλοι μαζί να φτιάξουμε. Τώρα θα μου πείτε, υπάρχει το τάδε σχέδιο. Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε, αν μπορείτε. Όταν ο γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών ομολογεί σε δηλώσεις του τη μεγάλη απογοήτευση για την αποτυχία και τη μη θετική έκβαση των συμφωνηθέντων στη Μανδρίτη, τότε νομίζω πρέπει και εμείς να ασχοληθούμε πιο σοβαρά με αυτά τα ζητήματα και σε επίπεδο κοινωνίας και σε επίπεδο οικονομίας. Τελευταίο ζήτημα, το προσφυγικό μεταναστευτικό. Θα μου πείτε τι σχέση έχει με τον προϋπολογισμό. Όλα έχουν σχέση με τον προϋπολογισμό. Είχατε πει ότι αυτή η διακυβέρνηση θα κριθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο για το πώς θα τα έχει πάει σε αυτό το τομέα. Ο κύριος Βορύδης τα έλεγε, δεν τα έλεγα εγώ. Καλά, προφανώς μέσα στο πρώτο εξάμηνο τα έχετε πάει τρεις χειρότερα. Εμείς και σε αυτό το ζήτημα δεν σας κάνουμε ανεύθυνη και καταστροφική αντιπολίτευση όπως μας κάνετε εσείς. Πείτε μας λοιπόν πόσο χρόνο χρειάζεται για να δείξει τα αποτελέσματα που θέλει η πολιτική σας, διότι, και κλείνω με αυτό, αυτό που προσπαθείτε να κάνετε εδώ και 6 μήνες είναι να κρύψετε το πρόβλημα. Προσπαθείτε να κρύψετε το πρόβλημα από τους δημάρχους σας, από τους περιφερειάρχες σας, από τους ψηφοφόρους σας και από την κοινωνία. Μα δεν είναι αυτό το πρόβλημα για τη χώρα. Το πρόβλημα για τη χώρα είναι η διαχείριση ενός κορυφαίου εθνικού και ευρωπαϊκού ζητήματος. Και σε αυτό, αν θέλετε, είμαστε διαθέσιμοι να πιέσουμε μαζί να βοηθήσουμε. Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, καταψηφίζω αυτόν τον προϋπολογισμό, διότι είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που έχει η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.